όλη αυτή η ποδηλατική δράση έγινε με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Θέλουμε και ελπίζουμε να βρίσκονται εδώ. Λέγομαι Βασιλική Βουτζαλή και εγώ και 4 φίλοι ποδηλάτες. Ο Στέφεν Στράιχ, ο Σταύρος ο Σούμας, ο Γιάννης ο Ευθυμίου και ο Βασίλης ο Κόρδας. Ξεκινήσαμε στις 14 Αυγούστου από το Βρετανικό Μουσείο με τελικό προορισμό το Μουσείο της Ακρόπολης στις 28 Αυγούστου. Ήταν μια διαδρομή για τη δημιουργία κινήματος για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Είμαστε 5 διαφορετικά άτομα, με διαφορετικές νοοτροπίες και από διαφορετικούς χώρους. Κανένας από εμάς δεν είναι επαγγελματίας αθλητής ποδηλασίας. Μας αρέσει η περιπέτεια, το ταξίδι και το ποδήλατο. Οπότε αποφασίσαμε να ξοδέψουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές για να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Σκεφτήκαμε ότι ξεκινάμε από το Λονδίνο και η διαδρομή ολοκληρώνεται στην Αθήνα. Στο μυαλό μας ήρθε ασυναίσθητα ότι αυτή είναι η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν τα μάρμαρα. Κάναμε περίπου 240 χιλιόμετρα την ημέρα, οπότε αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. 5 ποδήλατα μέσα στους δρόμους, συναντώντας όλες τις καιρικές συνθήκες. Ήλιο, ζέστη, χιόνι, χαλάζι, βροχή. Ξεκινήσαμε από το Βρετανικό Μουσείο στις 14 Αυγούστου. Ο ενθουσιασμός δεν μπορούσε να περιγραφτεί με λόγια, η χαρά μας και ακόμα και το άγνωστο ότι δεν ξέραμε τι μας περιμένει ακριβώς. Πολύ σύντομα το ίδιο μεσημέρι είχαμε περάσει στη Γαλλία. Ανεβήκαμε τις Ελβετικές Άλπεις, περάσαμε από το πέρασμα το Πάσο Ντελοστέλβιο από την Ελβετία, κατεβήκαμε στην Ιταλία και από εκεί πήραμε πλοίο για να περάσουμε στην Ελλάδα. Είχαμε επιλέξει η διαδρομή μας να έχει ένα μεγάλο μέρος σε ελληνικό έδαφος, ώστε να μπορούν όλοι όχι απλά να μας παρακολουθούν, αλλά να γίνουν μέρος αυτού του κινήματος. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Αυτό που συγκίνησε περισσότερο ήταν όταν μπήκαμε στο ελληνικό έδαφος που όλοι νιώσαμε Ελλάδα, πατρίδα, σπίτι. Βλέπαμε παντού την ελληνική σημαία και μέσα στη βροχή, μέσα στο χαλάζι, βλέπαμε ανθρώπους να μας περιμένουν, ξέραν ότι περνάμε από εκεί, με ελληνική σημαία να μας υποδεχτούν και να φωνάξουν όλοι μαζί «Bring them back» μαζί με εμάς. Είναι όμορφο που βάλαμε ένα λιθαράκι μικρό για τη συνέχεια όλης αυτής της ιστορίας.